Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε στο επεισόδιο νούμερο 2 αυτής εδώ της βλογκοστής. Με βλέπετε ορεξάτη γιατί ναι, ένιωθα καλά και λέω θα βγω. Θα πάρω τον Αλέξανδρο και θα βγούμε. Και έχω έρθει στο Smart Park να πάρω ένα δωράκι που θέλω. Να περάσει και ο Αλέξανδρος καλά εκεί σε αυτά τα μηχανηματάκια τα ωραία που έχουν εκεί στο... που είναι ένα σαλούνα πάρκ τέλος πάντων και του αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνει εκεί να παίζει. Και να πάρω και κάτι που έχω βάλει στο μάτι. Και σας παίρνουμε μαζί μας. Πάω να βγάλω καρότσια αυτά, να κοιμαστώ. Τι ωραία, είμαι πολύ χαρούμενη που επιτέλους βγήκα από το σπίτι. Επιστρέψαμε σπίτι και χωρίς να κοιτάτε τον μπάχαλο, δεν έστρωσα κρεβάτι. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας δείξω το τζιν μου. Το έχω πάρει πριν κάτι μέρες από Zara και είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα τα τζιν με τα σκισίματα δεν μου αρέσουν, αλλά αυτό μόλις το είδα σε μια κοπέλα που ακολουθώ στο Instagram που φοράει ρούχα Zara και στα δείχνει. Μ' άρεσε πάρα πολύ και όντως είναι ωραίο. Το μόνο του κακό είναι ότι σε κάνει σαν έγκυο, κοιτάξτε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σε κάνει σαν έγκυο. Η αλήθεια είναι ότι τα MAMGIN το έχουν αυτό, να σε κάνουν έτσι σαν έγκυο. Και εγώ τώρα μια δουλειά και είμαι, δηλαδή έτσι ήμουνα στον 5ο περίπου. Αλλά κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ ωραίο. Σχετικά άνετο. Δεν το λες και 100% άνετο. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας δείξω λίγο γρήγορα τι πήρα. Για μένα πήρα μόνο ένα φανελάκι. Γιατί δεν βρήκα το πουκάμισο που έψαχνα από Zara. Έψαχνα ένα πουκάμισο σε ένα CL χρώμα πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε. Πήρα ένα δώρο το οποίο δεν μπορώ να σας το δείξω τώρα γιατί θα τα βλέπετε βίντεο μου και θα το δει. Το δώρο και πήραμε κάτι για τον μπαμπά μας, για μένα ένα φανελάκι και για τον Αλέξανδρο ένα σετάκι. Μισό λεπτό να το φέρω. Λοιπόν, καθίστε τώρα γιατί είναι άπληκτα και δεν θέλω να το κουμπίσω πάνω στο κρεβάτι. Πήρα αυτή την τέλεια μπλούζα για τον Κανάκι, η οποία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο υφασμά, έτσι τώρα για την άνοιξη και μετά για πιο φθινόπωρο στο μπορεί, πολύ ωραία. Λοιπόν, για μένα πήρα μόνο αυτό το φανελάκι δυστυχώς, δεν μου άρεσε τίποτα άλλο από ρούχα, να πήγα να πάρω και κανένα άλλο ρουχαλάκι έτσι πιο καλοκαιρινό, αλλά δεν βρήκα τίποτα που να μου αρέσει. Και πήρα αυτό το φανελάκι για να μπορώ να το φοράω με την μπλούζα που σας έδειξα την τρυπητή από Zara, ή θα ξεκινήσω να τη φοράω τώρα από αύριο, άμα βγω αυτή θα φορέσω. Και πήρα στον Αλέξανδρο αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο φανελάκι. Μπλουζάκι με τον Μίκη που του αρέσει πάρα πολύ. Zara είναι όλα βασικά. Και του πήρα να το συνδυάσουμε με αυτό εδώ πέρα το σορτσάκι, το οποίο θεωρητικά θα του είναι μεγάλο. Του πήρα το 2 έως 3, αλλά ο Αλέξανδρος κανονικά φοράει 18-24 γιατί η μέση του είναι πάρα πολύ λεπτή. Αλλά επειδή είδα ότι κλείνει, είπα μην έχει καμιά τρελή ανάπτυξη ξαφνικά, μου κάνει καμιά τρελή ανάπτυξη μες στο καλοκαίρι και δεν μπορεί να το φορέσει. Βιάστηκα να τα πάρω τώρα, δεν είναι οι καλοκαιρινές αγορές, απλά βιάστηκα να τα πάρω τώρα επειδή έχει αρχίσει λίγο και κάνει ζέστες και το φοβήθηκα. Αλλά θέλω να μπω τώρα στα H&M μια μέρα ηλεκτρονικά να του πάρω ρουχαλάκια για το καλοκαίρι, αλλά περιμένω να έρθει και ο Μάιος να δω την ανάπτυξή του και μετά, γιατί φοβάμαι ότι μπορεί και να μην του κάνουν άμα τίποτα έχει καμία τρελή ανάπτυξη. Αυτά πήραμε και λίγο σούπερ μάρκετ πήγα που είχε εκεί πέρα και Σκλαβενίτη. Ναι, και το δωράκι αυτά. Λοιπόν, έχω απλώσει εδώ πέρα πράγματα τα οποία έχω πάρει για τα βαφτιστήρια. Βασικά τις λαμπάδες θέλω να σας δείξω. Αυτή εδώ είναι η λαμπάδα της Μαρκελέτσας με τα λουλουδάκια και φετισμίνει και αυτό εδώ να το στολίσει στο δωμάτιό της. Της έχω πάρει για ένα παιχνίδι, αλλά είναι κλειστό τώρα και δεν μπορώ να σας το δείξω. Είναι κάτι που της αρέσει τέλος πάντων. Μια γυναίκα σούπερ ηρωάς. Δεν έχω καταλάβει και πολλά γιατί δεν τα πάω καλά με αυτά. Το αυγό που πήρα και για τους δύο είναι αυτό εδώ φέτος. Ευτυχώς που πήρα αυτό φέτος. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η λαμπάδα του Κωνσταντίνου. Και αυτό κάτι είναι. Είναι ένα ξύφος από Minecraft. Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Αυτό και του έχω πάρει και κάτι παπούτσια του Κωνσταντίνου, τα οποία είναι ήδη στο σπίτι του, γιατί τα παρήγγειλε η αδερφή μου να πάνε κατευθείαν εκεί. Και σε αυτόν ένα αυγό M&M's. Πήρα δύο κόκκινες τσάντες που είχα πάει στο Θανόπουλο για να τους τα βάλω μέσα. Και έχω πάρει και από ένα τσουρέκι στον καθένα. Κάθε χρόνο παίρνω από αυτό εδώ, το ζαχαροπλαστείο, το οποίο έχει το πιο ωραίο τσουρέκι ever. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ευτυχώς που δεν το έχω πολύ κοντά στο σπίτι, γιατί αν το είχα πολύ κοντά στο σπίτι, τι διατροφές και ιστορίες, δεν υπήρχε περίπτωση. Παιδιά, είχα φάει μια φορά, δεν θυμάμαι πού είχα δοκιμάσει τέτοιο τσουρέκι. Κάποιος πρέπει να μας είχε φέρει. Δεν υπάρχει πιο ωραίο τσουρέκι από αυτό εδώ. Αυτά τους πήρα. Τι πήρε αυτός? Πήρε το δώρο της Μαρκέλας. Νομίζω ότι είναι δικό του τώρα. Λοιπόν, έτοιμα τους τα έχω. Από εδώ είναι της Μαρκέλας, από εδώ είναι του Κωνσταντίνου. Ωραίες ήταν οι τσαντούλες αυτές τελικά που πήρα, γιατί είναι έτσι μεγάλες και το χρώμα το πασχαλίνο. Δεν τις έκλεισα από πάνω. Θα τις αφήσω έτσι. Έτσι κι αλλιώς μέσα στην τσάντα έχει κι άλλη τσάντα. Δεν ξέρω εσείς που έχετε βαφτίσει παιδάκια, αλλά εγώ κάθε Πάσχα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που πηγαίνω στα μικρά τα παιχνίδια. Δηλαδή και από τα υπόλοιπα δώρα των Χριστουγέννων, γιορτή, γενεθλίων κλπ. Σαν το Πάσχα δεν έχει. Δεν ξέρω γιατί, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Αχ, αυτά. Άντε και του χρόνου. Να είμαστε καλά. Να ξαναδώσουμε στα βαφτιστήρια μας πραγματάκια. Αχ, παιδιά, αυτή η μάσκαρα δεν λέει να φύγει. Είμαι εδώ και πόση ώρα. Έχω πατήσει ρεκ και προσπαθώ να βγάλω τη μάσκαρα και δεν μπορώ με τίποτα. Αλλά είναι ωραία μάσκαρα. Από το face the better than sex. Είναι από τις αγαπημένες μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν και ούτε καν έχει νυχτώσει ακόμα, θα σας κλείσω. Γιατί θέλω να πάω μέσα να επεξεργαστώ και αυτό το βίντεο, το οποίο όπως έχετε καταλάβει εγώ σας τα τραβάω λίγο νωρίτερα, δεν είναι μιας μέρας πριν. Κάποια από τη επεισόδια της βλογκοστής θα είναι μιας μέρας πριν, αλλά δεν είναι γιατί φοβάμαι ότι μπορεί κάποια μέρα από αυτές να μην μπορώ να τραβήξω, οπότε είπα να το ξεκινήσω λίγο νωρίτερα αυτή τη φορά, τη βλογκοστή. Αλλά ναι, θα κλείσω το βίντεο, να πάω να επεξεργαστώ, να το έχω έτοιμο. Αυτό θα ανέβει τη Δευτέρα, όχι την Τρίτη, γιατί από τότε που κόλλησε ο κορονοϊό κουράζομαι για πλάκα. Κουράζομαι πάρα πολύ εύκολα, με το παραμικρό, δηλαδή τα βράδια που σκύβω να πιάσω τα παιχνίδια του Αλέξανδρου, να τα μαζέψω, να τα βάλω στη θέση τους, κουράζομαι πάρα πολύ. Και μου το είπατε πάρα πολλές από εσάς στο Instagram, που σας είπα ότι κόλλησα κορονοϊό, και μου στείλατε πολλές μήνυμα και μου είπατε ότι η Μαρινέλη μας έχει κρατήσει κούραση εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Οπότε το ψιλοπερίμενα, να σας πω την αλήθεια, αλλά μιλάμε για τρελή κούραση, όχι απλά κούραση. Μιλάμε για πάρα πολύ κούραση, αλλά χανιάζω και εύκολα. Οπότε αυτό θέλω να σας πω ότι θα σας αφήσω. Να πάω να επεξεργαστώ το βίντεο, αν και η ώρα πρέπει να είναι γύρω στις 7.30 υπολογίζω. Κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς και κοιμάμαι και τα μεσημέρια, από τότε που κόλλησε ο κορονοϊό. Και μεσημέρια και το βράδυ κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς και πάρα πολύ γρήγορα και διψάω πάρα πολύ. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Να ορίστε και Μεγάλη Τρίτη έχουμε βίντεο, ελπίζω να έχουμε και τη Μεγάλη Τετάρτη. Φιλάκια.